Έλα, επειδή είναι αγαπημένος, ξεκινά εσύ. Δεν έχω να πω πολλά. Γιατί έχει αυτό το σταριλίκι. Ενώ είναι πολύ απλός, είναι τόσο όμορφος, τόσο λαμπερός πάνω στη σκηνή, που νομίζω ένα νίνο μαζί μας τα λέει όλα. Καλώς όρισες. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθες. Καλά. Έλα. Ωραίο το πράσινο. Ευχαριστώ. Εορταστικό. Σε ευχαριστώ. Τι γίνεται, Νίνο? Μια χαρά, εσύ? Α, ωραία, πολύ ωραία. Πάλι εδώ. Πάλι εδώ, ναι, εντάξει. Τι, δεν σ' αρέσει? Είναι ωραία, ωραία. Τι? Δεν δίνεις πολλές συνεντεύξεις, το ξέρουμε αυτό, παιδί μου. Όχι, ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι, αισθάνεσαι πάλι το ίδιο track και... Τι, αισθάνεσαι άβολα συνεντεύξεις? Όχι, αισθάνομαι, δεν έχω τίποτα να πω. Όταν έχω κάτι να πω. Μόνο. Το οποίο πρέπει να είναι επαγγελματικό, φανταζόμαστε. Ναι, μόνο, καθαρά. Υπάρχουν όμως τώρα, δηλαδή στο επαγγελματικό κομμάτι, ρε παιδί μου, εσείς τραγουδιστές, περνάτε μια δύσκολη περίοδο, διότι παλιά δουλεύατε 5 μέρες, τώρα έχουν περιοριστεί σε 2 εμφανίσεις τη βδομάδα οι δικές σας. Έχει μειωθεί ο χρόνος παλιά, δηλαδή ήταν μια σεζόν, ξεκίναγε Σεπτέμβριο και πήγαινε Μάιο. Τώρα τραγουδάτε 3-4 μήνες και μόνο Παρασκευό Σάββατα. 3-4 μήνες θεωρείται πολύ πετυχημένο το, α, ναι, το κέντρο, ναι. Όποιος λέει κάτι άλλο είναι ψεύτης. Τώρα πώς το αντιμετωπίζεις εσύ αυτό, δηλαδή? Εσύ, ρε παιδί μου, βγήκες, έκανες τεράστια επιτυχία, grand επιτυχία. Και το συνεχίζεις. Και το συνεχίζεις να κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά τώρα έπεσες πάνω στην κρίση, ας πούμε, που ουσιαστικά τσάκισε τη διασκέδαση του βραδινή. Όχι, τι θα κάνεις, ναι, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Θα βλέπω. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω. Mm. Να βγάζω τραγούδια, να γράφω μουσική. Αυτό έχω να δώσω στον κόσμο εγώ. Mm-hmm. Μουσική, στίχους και. Έχει αλλάξει, Νίνο, η διασκέδαση βραδινή? Δηλαδή, αυτές τις δύο μέρες που δουλεύετε πια. Όχι. Ο κόσμος από κάτω είναι ίδιος, γλεντάει το ίδιο ή... Εντάξει, βλέπεις ότι δεν είναι σαν το 2000 ή το 90 ή το 95 όπως παλαιότερα. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τι έχει αλλάξει δηλαδή κάτω, ας πούμε, είναι πιο μαύρισμένο? Πρέπει να περάσει η ώρα για να αρχίσει η διασκέδαση. Ναι. Να ζεσταθεί ο κόσμος. Να ζεσταθεί ο κόσμος, ναι. Ο κόσμος που έρχεται, αυτό που λέμε η ανθρωπογεωγραφία, ο κόσμος που έρχεται στα μπουζούκια, ναι, είναι ίδιος ή έχει αλλάξει? Δηλαδή είναι οι ίδιες φάτσες, ας πούμε? Έρχονται οι γη τους. Ναι, παίρναν τα χρόνια, ξέρω εγώ. Όταν ήμουν εγώ μωρό, ήταν άλλοι στα κέντρα. Mm-hmm. Mm. Πόσα χρόνια φαντάζεσαι ότι μπορεί να κάνεις αυτή τη δουλειά? Για όσο ζω. Ναι. Βέβαια. Δεν έχεις φανταστεί. Αυτή τη δουλειά τη συγκεκριμένη, δηλαδή να πηγαίνω στα μαγαζιά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και ανά την Ελλάδα με στη βδομάδα ή γενικότερα αυτό που κάνω τώρα, όχι ακριβώς. Mm-hmm. Μέχρι να πεθάνω. Αλλά το να ασχολούμαι με τη μουσική και να γράφω συνέχεια και γύρω από τη μουσική συνέχεια, δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω. Θεωρείς δηλαδή ότι η πίστα έχει ημερομηνία, η σκηνή, τέλος πάντων, το λέμε πίστα, έχει ημερομηνία λήξης? Όχι, όχι. Ανάλογα με τον οργανισμό του καθενός. Εσένα η καθημερινότητα σου τώρα έχει αλλάξει? Γιατί φαντάζομαι το να δουλεύεις όλο το βράδυ και να ξυπνάς το μεσημέρι. Γιατί έτσι φαντάζομαι γινόταν. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό από τώρα που έχεις όλη την ημέρα μπροστά σου. Δηλαδή σε ξεκούρασε τις καθημερινές? Όχι, τις καθημερινές δουλεύω. Όλες τις καθημερινές. Γράφοντας. Ναι, γράφοντας. Που παλιά δεν είχες όμως την πολυτελεία που κάνεις. Μόλις τελειώσει ένα τραγούδι ή δίσκος, μόλις βγει ένα τραγούδι ή ένας δίσκος, την ίδια μέρα, μόλις βγει στο ραδιόφωνο, την ίδια μέρα το βάζω στην άκρη και ξεκινάω το επόμενο κατευθείαν. Ναι. Βέβαια, ναι. Αυτό το κάνω από την πρώτη μέρα που αυτό ονειρευόμουν να κάνω. Άρα δεν βιώνεις την επιτυχία, ρε παιδί μου, ενός πετυχημένου τραγουδιού? Γιατί η επιτυχία ξεκινάει αφού το γράψεις και το μάθει ο κόσμος. Δεν ξεκινάει. Όταν αρχίζει να ακούγεται. Ναι, εντάξει. Για μένα θεωρείται επιτυχία μόνο και μόνο που βγήκε. Mm. Και ευλογία. Γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό. Τα βαριέσαι τα τραγούδια σου? Απ' τη Ρόδο το έβλεπες πολύ μακριά όλο αυτό. Όπως βλέπεις εδώ την καριέρα στο εξωτερικό, στην Αμερική. Ναι. Όταν ήμουν στη Ρόδο, έβλεπα, ξέρω εγώ, αυτούς που ήταν στην Αθήνα και δουλεύανε και κάνανε επιτυχίες και αυτά, και ήταν πάρα πολύ μακριά. Ναι. Οπότε αυτό το ευχαριστιέμαι. Δηλαδή κάθε φορά που δουλεύω αισθάνομαι όπως αισθανόμουν 15 χρονών. 10. Άλλα σχέδια, αυτό που είπες, αυτό που λέμε διεθνής καριέρα, ακούγεται και λίγο ανέκδοτο, αλλά είπες βλέπω μακρινό, ας πούμε, την καριέρα στην Αμερική. Ναι, πολύ. Αν ερχόταν ένας ατζέντης και σου έλεγε, OK, σου έχω έτοιμη δουλειά να έρθεις ένα. Τι, να πάω να τραγουδήσω ένα κέντρο. Άλλο, να κάνω ένα ντουέτο με κάποιον μεγάλο του εξωτερικού, δεν θα έλεγα όχι. Με ποιον θα ήθελες να κάνεις ντουέτο? Με οποιονδήποτε. Ποιον γουστάρεις πολύ από αυτούς που ακούς? Τι να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Πιστεύω δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα μαζί μου. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι ο Stevie Wonder, είναι Mariah Carey. Είναι τέτοιου είδους καλλιτέχνες. Εσύ αυτά ακούς, δηλαδή όταν ακούς εσύ μουσική, τι ακούς? Ναι, αυτά.
Αυτός ακούς. Τέτοιου είδους καλλιτέχνες, ναι. Ελληνική μουσική δεν ακούς καθόλου? Ακούω και ελληνική, βέβαια. Τι? Τα πάντα. Και λαϊκά. Ακούω από τρας μέχρι παλιό λαϊκό. Ακούς και λαϊκά, ε? Ναι, βέβαια. Ό,τι ελληνικό ακούγεται, το ακούω. Τα τραγούδια σου τα βαριέσαι? Γιατί είπες ότι όταν ένα τραγούδι βγει, το θεωρώ επιτυχία και μετά το ξεχνάω, το βάζω στο σερτάρι. Είναι σαν αναμνήσεις. Είναι σαν να βλέπω βίντεο όλη τη χρονιά. Ναι. Ναι, μόλις ακούω ένα τραγούδι. Ποιο από τα τραγούδια που έχεις πει, όταν το τραγουδάς, σου φαίνεται το πιο. Να σου πω έτσι, γιατί ήταν το φως και την άλλη φορά, τόσο δυνατό. Νομίζω. Τι άσχετο, για πες. Ποιο από τα τραγούδια που λες. Όταν το ξαναλέσαι, ρε παιδί μου, σου κάνει πολύ κέφι. Δηλαδή, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι από αυτά που έχεις γράψει? Κοίτα, τα τελευταία τραγούδια που μου τα έχει γράψει ο Φίβος, δηλαδή το OK, το Θεός, το Απόψε δεν πάμε σπίτι, ο κοινός παρονομαστής και γενικότερα αυτά που μου έχει γράψει ο Φίβος, είναι πολύ ανεβαστικά και βλέπω ότι μόλις τα λέω, ο κόσμος χορεύει. Mm-hmm. Οπότε μου δίνει ο κόσμος τη διάθεση αυτή και ανεβαίνω κι εγώ. Τα υπόλοιπα τραγούδια. Συνέχεια. Βέβαια, ναι, λίγο διασκευασμένα. Αλλά τα υπόλοιπα μου τραγούδια, το 95% των τραγουδιών μου είναι μπαλάντες mm-hmm. που έχω πει. Mm-hmm. Λαϊκό-λαϊκό θα έλεγες ποτέ, Νίνο. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, λαϊκό-λαϊκό. Οκ, okay, φλερτάρεις λίγο το λαϊκό, αλλά να πεις mm-hmm. καθαρό είμαι λαϊκό. Θα το κάνεις ποτέ? Βέβαια, ναι. Το σκέφτεσαι κάποια στιγμή να το κάνεις? Βέβαια, βέβαια. Έχει να κάνει και με την ηλικία, το να πεις είναι, ένα λαϊκό κομμάτι. Είναι ανάλογα με την εποχή. Δεν υπάρχει η εποχή του κάθε καλλιτέχνη. Είναι να είσαι στην εποχή, πιστεύω. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι είναι η εποχή του. Όχι, απλά αυτός είναι εδώ στην εποχή. Ναι. Άρα σκέφτεσαι, έχεις γράψει λαϊκά? Ναι, με. Έχεις γράψει. Ναι. Και σε υπέικα και τέτοια δηλαδή? Όχι, δεν έχω γράψει σε υπέικα. Όχι. Αλλά έχω γράψει τραγούδια λαϊκά, καθαρά λαϊκά. Ναι. Όπως για παράδειγμα το Θα πληρώσεις, το έχει τραγουδίσει τώρα η Μαρία Κόβου, αλλά το είχε πει ο Σταμάτης Γονίτης, δεν το είπε τελικά. Και το άκουσε η Μαρία Κόβου και μου το ζήτησε και τη το έδωσα. Είναι λαϊκό, καθαρά λαϊκό. Δεν το κράτησες για σένα όμως? Όχι. Είναι ωραίο τραγούδι. Mm. Ποιο όλο τραγούδι έχεις γράψει και το έχει πάρει? Το πόσο ωραία μάτια έχεις του Γιάννη Πλούταρχο. Δικό σου. Δεν έχω, ναι. Δεν έχω όμως δώσει πολλά. Αυτά είναι. Γιατί? Έχεις δηλαδή κάποιο σου σιρτάρι, προετοιμάζεις δηλαδή? Όχι, γράφω συνέχεια. Έχω πάρα πολλά τραγούδια. Πόσα τραγούδια δηλαδή? Αλλά έχεις... μόλις τα γράφω τα θεωρώ παλιά. Και ξέρεις, άμα τα ακούσει κάποιο και το αρέσει, πάρ' το, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή έχεις κομμάτια τα οποία τα έχεις και κάποια στιγμή μπορεί να τα βγάλεις από το σιρτάρι? Σίγουρα, όχι κάποια στιγμή, σίγουρα. Γι' αυτό τα γράφω. Χωρίς τον κόσμο δεν θα ήμασταν τίποτα οι τραγουδιστές. Τίποτα. Εγώ τα γράφω για να τα ακούσει ο κόσμος. Σκέφτομαι να το τραγουδάει ο κόσμος, θα το γράφω. Και πώς επιλέγεις ένα από τα τραγούδια? Έχω 10 φίλους, ο ένας είναι αθλητικός δημοσιογράφος, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, περιπτέρας, ο άλλος είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Και το βάζω σε όλους τους φίλους μου και η πλειοψηφία κερδίζει. Ναι. Έτσι έχω κάνει. Πόσους μέχρι πριν έχεις? Τον Φίβο. Σοβαρά. Μέχρι πριν τον Φίβο, την επιλογή των τραγουδιών μου το κάνανε οι φίλοι μου. Το φοβάμαι, το ακόμα συζητώ του για να είμαι ειλικρινής. Το επηρεάστηκα, το σαν αβαγή, το όλος ο κόσμος. Δηλαδή, όλα τα τραγούδια τα έχουν επιλέξει οι φίλοι μου μαζί με εμένα. Πόσους φίλους έχεις, Νίνο, έχεις πολλούς φίλους? Ναι, είναι οι παιδικοί μου φίλοι, είναι οι ίδιοι φίλοι. Ακριβώς. Είναι από τη Ρόδο δηλαδή αυτή? Ναι, από τη Ρόδο. Είναι και έχω και στην Αθήνα καινούριους φίλους ενώ της τελευταίας δεκαετίας που είναι πολύ καλοί φίλοι και αυτοί. Οι πιο πολλοί είναι οι παλιοί όμως? Οι πιο πολλοί είσαι, ναι, οι πιο παλιοί. Ποιον άνθρωπο εμπιστεύεσαι πάρα πολύ να σου πει, ρε παιδί μου, πράγματα για σένα? Να το ρωτήσει τη γνώμη του? Ναι. Ποιος? Και σένα. Εντάξει, εμείς δεν κάνουμε παρέα όμως. Δηλαδή... Ναι, αλλά θα μου πεις την αλήθεια, πιστεύω. Εγώ μου αρέσει να έχω αληθινούς ανθρώπους. Δεν σε γλύφουνε. Πιστεύω ότι όποιον και να ρωτήσει, θα μου πει την αλήθεια. Αυτό είναι η χαζομάρα μου. Μα είναι επειδή είσαι όμως star, αν κάποιος εξαρτάται ακόμα και οικονομικά. Είσαι star. Αν κάποιος εξαρτάται ακόμα και οικονομικά. Δεν είναι star, είσαι star. Όχι καθόλου. Αισθάνομαι ένα παιδί από τη Ρόδο που ήρθε να κάνει τον όρο του πραγματικότητα και μάλλον το ζω. Μάλλον το ζω. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει μέσα σου. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Η επιτυχία πάνω σου, όχι μόνο στο πώς σκέφτεσαι εσύ, αλλά στο πώς και οι άλλοι βλέπουν εσένα. Πιστεύω ότι έχω τη βλακεία να σκέφτομαι όπως όταν ήμουν 14. Καλό ή κακό, δεν ξέρω εγώ, έτσι σκέφτομαι. Είσαι καλοπροαίρετος και αγνός δηλαδή. Ναι. Και είναι βλακεία, θεωρείς αυτό που πιστεύεις τους πάντες? Πιστεύω είναι βλακεία, ναι. Αλήθεια, είσαι 31 χρόνια, δεν είσαι 15. Και ο άλλος θέλει το κακό σου, τελικά. Αλήθεια, εμπιστεύεσαι τόσο εύκολα? Βέβαια, ο ένας θέλει να φάει τον άλλο, δεν τα βλέπουμε. Ναι, αλλά εσύ τόσο εύκολα εμπιστεύεσαι, δεν κάνεις δεύτερες σκέψεις? Όχι, εμπιστεύομαι πολύ εύκολα. Αυτό είναι η βλακεία. Ποιο είναι ενδιαφέρεται, ποιο Τι? Αν εμπιστεύομαι εγώ, ξέρεις, αισθάνομαι άσχημα που γίνω στην τηλεόραση. Γιατί, μωρέ?
Δεν είμαι τη τηλεόραση. Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Και okay, έρχεται να σε δει στο κέντρο. Το λαμβάνω αυτό. Αλλά υπάρχει όμως και μια μεγάλη πλειοψηφία κόσμου, συγγνώμη, που δεν μπορεί να έρθει να σε δει στο κέντρο. Είτε επειδή δεν είναι στην Αθήνα, είτε επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν και υπάρχουν που δεν πιστεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που του αρέσει που δεν του αρέσει. Υπάρχουν που ταιριάζουν που δεν ταιριάζουν. Έτσι είναι, και το καλό και το κακό. Δεν θα υπήρχε. Το λέγαμε και την άλλη φορά που τα είχαμε πει, ότι αυτή η σεμνότητα που σε διακρίνει και η παιδικότητα, ναι, στην αρχή όταν είχες πρωτοβγεί, είχε παραξηγηθεί γιατί νομίζαν όλοι ότι είσαι σνόμπας μου, ότι δεν μιλάς όχι επειδή... Επειδή εσύ είχες φοβηθεί με όλο αυτό που είχε γίνει, μας είχες πει, και γι' αυτό ακριβώς έλεγες τι γίνεται τώρα εδώ και έχεις φέρθει, ναι, και λίγο απότομα. Ναι. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό? Όχι. Στον τρόπο που... Σε φοβήσουν ακόμα, ρε παιδί μου, οι κάμερες, οι δημοσιογράφοι και... Τότε ήμουν αναγκασμένος να πηγαίνω συνέχεια στις εκπομπές, αυτό ξανά κάθε μέρα ξανά, αύριο εκεί, τρέχα, πήγαινε εκεί. Βέβαια, ναι, δεν ήξερα κιόλας. Δεν ήξερα. Αλλά από την αρχή ήταν η άποψή μου ίδια. Mm-hmm. Από την αρχή. Δηλαδή τα περιοδικά που πουλάνε τις ζωές των ανθρώπων, όλα τα περιοδικά. Όλα τα περιοδικά που πουλάνε τις ζωές των ανθρώπων, mm-hmm, τα θεωρώ σκουπίδια, θεωρώ τίποτα. Τα θεωρώ σκουπίδια. Ναι, το θεωρώ τίποτα. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Κάποιοι όμως το κάνουν κάτι το... επειδή το θέλουν. Δηλαδή... Όχι, σκέφτομαι ότι τι δουλειά κάνεις. Πουλάω τη ζωή της Φέης και του Γιώργου, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Mm-hmm. Να πουλήσω τον Γιώργο και τη Φέη. Δεν γίνεται σε όλο τον κόσμο αυτό, Βρενίνο, όμως. Δηλαδή και στην Αμερική. Ναι, ακόμα... σε όλο τον κόσμο είναι σκουπίδια όμως. Άμα ρωτήσει ένα καλλιτέχνη του εξωτερικού για τον εαυτό του, είναι σκουπίδια, ρώτα. Πήγαινε. Λοιπόν, είναι αυτό που εννοεί και το γενικεύει είναι το εξής, ότι όταν έχεις μια επιθυμία και λες μέχρι εκεί, δεν μπορεί ο άλλος. Όχι, δεν έχει μέχρι εκεί. Δεν θέλω να συμμετέχω. Κάτσε, πας εσύ όμως, συγγνώμη λίγο, πας εσύ σε ένα συνάδελφό σου, σε ένα μαγαζί να τον ακούσεις. Αυτό είναι άλλο παιχνίδι. Και σου βγάζει μια φωτογραφία και στη βάζω. Αυτό δεν σε ενοχλεί. Όχι αυτό, λέει για την προσωπική ζωή. Εσύ λες για την προσωπική ζωή. Εγώ μιλάω που διαβάζω για εσάς ότι, ξέρω εγώ, θα φύγετε για πάντα στην Αμερική. Ψέματα. Ναι. Τίποτα, κάποιος το έγραψε εκεί. Τίποτα, δεν θα ξέρεις όμως τι γίνεται, να σου πω και να το κλείσουμε, δεν θέλω να το συνεχίσουμε. Όταν υπάρχουν φέρελπι συνάδελφοί σου, οι οποίοι το έχουν ανάγκη και παίρνουν τηλέφωνο και του λένε έλα εδώ, έχω βγει με την τάδε κόμενα. Δεν είναι συνάδελφοί μου. Κολαπτώμενοι. Υπάρχουν τραγουδιστές που το κάνουν. Και όχι, και κολαπτώμενοι και μεγαλύτεροι, εγώ δεν θεωρώ συνάδελφο. Το κάνουν, που πουλάει τη ζωή του. Έτσι. Αν δεν θεωρεί συνάδελφο. Όχι, που πουλάει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Το ξέρει εσύ όμως ότι υπάρχουν άλλοι που για να ανέβουν καλλιτεχνικά πουλάνε τη ζωή του. Δεν του αρέσει αυτό. Ναι, αλλά δεν το δέχομαι αυτό. Ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, αυτός που την πουλάει ή αυτός που την πουλάει από το ισοπεδικό του ή αυτός που την πουλάει? Είναι σαν να κάνω γολιστία και να κρατάς τσίλιες. Ναι. Ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη? Και οι δύο μέσα θα πούμε, δεν έχει σημασία ποιο. Βέβαια. Έχω την αίσθηση πάντως, για να πάω και λίγο στα προσωπικά σου, ότι τη δικιά σου ζωή, ναι, την έχουν σεβαστεί όλα αυτά τα χρόνια οι δημοσιογράφοι. Δεν την έχουν εκθέσει, δεν την έχουν κρεμάσει στα περίπτερα τόσο πολύ όσο άλλον. Ίσως επειδή πραγματικά όχι, το έχει δηλώσει ότι δεν θέλω να με εκθέσουν, ας πούμε. Όχι, δεν θέλω κιόλας. Το έχει δηλώσει αυτό. Αν θέλω, μπορώ να το πουλήσω. Αλλά δεν θέλω. Το θεωρώ γελίο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έλα, θα πάω για καφέ. Εντάξει, πες του να έρθει να κάνουμε μια φωτογράφηση και καλά ψεύτικη παπαράτσι αυτή. Ναι. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που, mm-hmm, και με το όνειρό μου. Καμία σχέση. Πώς μπορείς και τα ξεχωρίσεις αυτά τα πράγματα? Δηλαδή. Με τη σύντροφό σου, ρε παιδί μου, θα βγεις να πας να φας. Δεν βγαίνεις έξω με τους δικούς ανθρώπους. Βγαίνω, βέβαια. Βγαίνω. Και άμα υπάρχει ένας φωτογράφος κοντά σου. Πού να υπάρχει? Τι είμαι, ο Ρόμπι Βίλιαμς ή ο Μάικλ Τζάκσον για να με κυνηγάνε οι φωτογράφοι? Για τα δεδομένα της Ελλάδας είσαι ο Ρόμπι Βίλιαμς. Σταματάς. Μην το μιλάς αυτό και το κάνουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει η σύγκριση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, οκ, αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας αυτοί είμαστε όμως. Δηλαδή εσύ είσαι στάρ και άλλοι πέντε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Γράφω μουσική και σε κάποιους αρέσει και δεν αρέσει ή τραγουδάω μουσική, αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό είναι. Τώρα όλα τα άλλα, οι τίτλοι, όλα αυτά δεν ξέρω. Είσαι λίγο πικραμένος πάντως. Πικραμένος, ενοχλημένος. Από τι? Από αυτό το πράγμα που γίνεται, ας πούμε. Δεν μπορώ να το παρακολουθώ. Υπάρχει δυστυχώς στη ζωή μου και δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.